από την πρώτη, γιατί μου έλεγε ότι ρε, ήταν μια Πολωνέζα και δούλευε σε ένα καφέ. Ναι. Και μου λέει, τι την κοιτάς ρε μαύρε, αυτήν έχει 92 μέτρα. Θα κοιτάξεις ένα και δύο πιτσιρίκια. Τι λέω εγώ, κοίταξε να δεις, σε ένα μήνα αυτή τη γυναίκα, εγώ θα την... Ναι. Και πάνω ανιτάκι μέσα σε 27 μέρες 27. Την κάρφωσα, την κάρφωσα. Εννοείς, ναι, εννοείς ότι καταφέρα. Μείνε μαζί μου Αίγιος, είμαι πολύ φερέγγιος. Μείνε μαζί μου Αίγιος, είμαι για όλα έτοιμος. Σ' αρέσει, Αντρέα, με το τραγούδι αυτό, σ' αρέσει. Και ο Βασβάς μ' αρέσει. Και ο Βασβάς φαίνεται ότι τα ακολουθεί στα χνάρια του. Είσαι ένα μικρό μικροσκοπικό έτσι βασβασάκι. Ο Βασβάς τα κατάφερε, ε. 27 μέρες. Του μείναν και τρεις. Να και να το φυγείτε. Δεν έκανε το 30 ημερο. Μια ιστορία που τη θέλατε. Ειλικρινά, γιατί τη θέλατε αυτή την ιστορία, ρε παιδιά. Δηλαδή σε ένα καφέ τα κατσέψεις. Εσύ και ο Βασβάς σε 27 μέρες κατάφερε μια Πολωνέζα. Ότι αυτό είναι κάτι. Αυτό το λέει για μπράβο. Μπράβο. Την είχα 13 χρόνια ακριβώς πως θα είχα τύχει. 13 και τριών ό,τι πήρα και μου έφυγε στα 26 και μισό. Γιατί όμως εγκατέλειψε η καψουρεύτηκε ένα τζουμπάνο με πρόβατα. Τι λέω. Ναι. Και δεν έπρεπε. Καψούρα, τα λέμε καψούρα. Την έκανα σιλικόν. 4.000 ευρώ. Σιλικόν. Μιλάμε για μπόντικαλ. Πάρα πολύ όμορφη. Την πήρα Mazda RX 8. Μαύρο. Δεν ήξερε γράμματα, την έβγαλα με μέσο στους μπάτσους δίπλωμα. Βάλε δυνατά το κομμάτι να γουστάρω, αγόρι μου. Βάλε δυνατά το κομμάτι. Ρε Ανίτα! Ρε Ανίτα! Βάλε δυνατά να γουστάρω. Έλα, βάλε, βάλε. Ανίτα! Κολλάκι μου. Αγάπη μου, τι κάνεις. Όπως βλέπεις, για σένα τα πάντα. Η Ανίτα είναι πια εδώ πέρα, δουλεύει στην εκπομπή, δεν το είχαμε πει. Δουλεύετε για μένα, είμαι υποχρεωμένος, δεν ξέρω τι να κάνω. Επίσης, δεν ξέρω πώς αντέχεις, ενώ όχι αντέχεις, πώς μπορείς και υπάρχει αυτό, με αυτά όλα που ακούς, επειδή εγώ παίζω τα αποσπάσματα, εγώ δεν ξέρω πόσα αποθηκευμένα εγκεφαλικά κύτταρα έχεις. Εμένα μου καίγονται σοριδών τα κύτταρα. Χθες παίξα... Εμένα τα δικά μου αναζωπυρώνονται από αυτό το δρόμο. Είναι αυτό το πρόβλημα εμένα. Χθες παίξαμε αυτό τον κύριο τον υπέροχο που ήθελε η γυναίκα να καπνίζει, να πίνει, να έχει, ναι, ναι, να έχει το γήπο με το σπίτι. Δεν ήταν δυνατός. Αυτό ήταν υπερδυνατός, αυτό δεν, εγώ δεν, δηλαδή αποκλείεται ας πούμε, ενώ και πώς και έχεις γίνει πόλος έλξης, πώς έρχονται μαγνητισμένοι να σου πουν τις ιστορίες και τους κοιτάς και, ναι, και μιλάς ενώ δηλαδή είσαι πολύ πάνω από την ιστορία του άλλου, ρε παιδί. Κοίτα, Νίκο μου, εκεί έχεις κάποιους ανθρώπους στην παραγωγή σου, βλέπε Χρήστος Γλυμής και λοιποί, που μπορούν να σου πουν τη διαδικασία κατά την οποία εισπράττουμε αυτές τις προσωπικότητες. Είναι φυσικός μαγνήτης, αγάπη μου. Όχι, είναι όχι, απλά τα πράγματα. Είναι απλό, είναι απλό. Εγώ βγάζω καπέλο, χειροκροτώ. Είμαι δηλωμένος φαν σου χρόνια. Σ' αγαπώ πάρα πάρα πάρα. Και εγώ, μωρό μου. Πάρα είναι πολύ. Αμοιβαίο. Σημασία είναι ότι είμαστε δηλωμένοι και οι δύο. Το κακό είναι να μην είναι κανείς δηλωμένος. Κατάλαβες, εκείνη το πρόβλημα. Εμείς έχουμε δηλωθεί ο ένας για τον άλλο και είναι τα πράγματα απλά και ξεκάθαρα. Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι. Σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ τόσο, τόσο πολύ, τόσο πολύ. Δεν έπρεπε να πεις για τη συνεργασία μας. Ήταν κρυφή όμως. Τώρα θα μας πάρει ήρθε η εφορία. Ό,τι δουλεύω και εκεί. Μήπως ο Βασβάς μιλήσει όπως πήρε η άλλη το δίπλωμα στους μπάτσους, έχει και ένα γνωστό να μας βήσει την κλίση, δεν ξέρω. Ο Βασβάς δεν μίλησε ποτέ, αγάπη μου. Σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια σου, μωρό μου. Γεια σου.
Παιδιά, ας πούμε, δεν υπάρχει. Να σας πω και κάτι τώρα, χωρίς πλάκα. Είναι πολύ σημαντικό και ωραίο. Θα μου πεις, το δέχεσαι εσύ. Ναι, είναι τέλειο που το δέχομαι εγώ. Αλλά είναι πολύ ωραίο που υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, τον τέλειο, που σου λέει, ναι ρε, θα βγω να του κάνω την πλάκα να μιλήσω στο τηλέφωνο. Έτσι, χωρίς να έχουν να κερδίσουν κάτι, τους υπερευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι εξαιρετικό και μιλάμε τώρα για μια προσωπικότητα. Πολλά φιλιά τα λέμε. Θα μπορούσα να κλάψω. Ναι, αλλά απλά η εκπομπή είναι χαρούμενη. Αλλά θα κλάψω στο πρώτο break.